Έχω κοντά μου τον ποδοσφαιριστή των Σουρμένων, τον Νίκο Γιαννουλάκη. Νίκο, πρώτη νίκη τη σεζόν για τα Σουρμένα, τη δεύτερη αγωνιστική. Αυτή τη φορά κερδίσατε τον Άγιαξ Σταύρου με 3-1. Παρά το γεγονός πως βρεθήκατε πίσω στο σκορ, βγάλατε θέληση, βγάλατε πίστη, παλέψατε και τελικά γυρίσατε την κατάσταση. Καταρχάς, σημαντικό φαντάζομαι ότι σοφαρίσατε γρήγορα μετά το 0-1, έτσι. Ναι, ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο κατάβλητο σύνολο, το οποίο θα έρθει ήρθε εδώ να παίξει τις πιθανότητες του. Έχει ποιοτικούς παίκτες. Είχαμε νευρικότητα γιατί τη θέλαμε πολύ τη νίκη, όλα τα παιδιά, η πρώτη μας νίκη μέσα στην έδρα μας. Και ενώ βγήκαμε επιθετικά, μας ευνηδιάζει ο αντίπαλος, μας πετυχαίνει ένα γρήγορο γκολ. Και παρόλα αυτά αντιδράσαμε, πάλι πιέσαμε, είχαμε την κατοχή της μπάλας. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως και όλα τα παιχνίδια της Α κατηγορίας είναι σαν τελική, 28 τελική έχουμε ακόμα να παίξουμε στην πορεία της ομάδας, αλλά κρατάμε τη νίκη, δεν είμαστε ευχαριστημένοι απόλυτα από αυτή τη νίκη, αλλά την κρατάμε γιατί είναι σπουδαίο να πετύχεις μια νίκη, πόσο μάλλον έτσι και με έναν μεγάλο αντίπαλο, και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με την Ερυθρέα. Άρα φαντάζομαι ότι η στόχη είναι υψηλή, έτσι. Η στόχη είναι η ομάδα τους θέτει με το ξεκίνημα που θα κάνει. Κάθε παιχνίδι θα το βλέπουμε ξεχωριστά, αυτή είναι η στόχη. Και από εκεί και πέρα κάνουμε ταμείο και βλέπουμε την πορεία μας. Είναι ο πρωταθλητισμός. Αλλά είναι ο πρωταθλητισμός να βλέπεις κάθε μάτς ξεχωριστά κατά την άποψή μου. Νίκο, είσαι από τα νέα παιδιά στην ομάδα. Φέτος το καλοκαίρι είσαι στα Σούρμενα. Είσαι στο παρελθόν στη Διάνα, στο Χαϊδάρι και σε, νομίζω και σε άλλες ομάδες σε Α κατηγορίας. Οπότε την ξέρεις καλά την κατηγορία. Οπότε θα θέλαμε να μας πεις τι σε έκανε να έρθεις εδώ στα Σούρμενα, τι σε έπεισε να έρθεις στην ομάδα και πώς βλέπεις τα πράγματα εδώ στην ομάδα, αυτό το λίγο διάστημα που είσαι. Σούρμενα, τι έχω ακούσει ότι είναι ένα υγιές σωματείο που πρωταγωνιστεί, προσπαθεί να είναι τυπικό στις υποχρεώσεις του και η οργάνωση που έχει με κάνει να έρθω σε αυτήν την ομάδα και η δυναμική της. Άρα σε αυτό το ξεκίνημα πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Αισιόδοξα. Κάθε μάτς ξεχωριστά.